Έτσι, για την ανταπόκριση. Η εικόνα. Λοιπόν, πάμε πολύ γρήγορα στα θέματα μας και πάμε σε αυτή τη σύσκεψη που έγινε για τη διάσπαση της δημοτικής επιχείρησης της Αποχής. Της διαδημοτικής. Εγώ το έχω πει σε ανύποπτο χρόνο ότι μια ενδεχόμενη διάσπαση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Η συνένωση πάντα είναι πάρα πολύ εύκολη. Η διάσπαση όμως έτσι, μπράβο, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εγώ το λέω για τους περιφερειακούς δήμους, θα αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα. Και επιβεβαιώθηκα, διότι και ο Βορύδης, ο υπουργός, τα ίδια τους είπε. Και είναι λογικό, διότι η μεγάλη μερίδα του λέοντος, τη μεγάλη μερίδα του λέοντος την έχει ο κεντρικός δήμος, τη ΔΕΙΑΚ. Η ΔΕΙΑΚ θέλει οργάνωση, είναι καταχρεωμένη. Είναι καταχρεωμένη από, δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερη κατάσταση στη ΔΕΙΑΚ από ποτέ. Έτσι. Θα έπρεπε οι δήμαρχοι, οι δύο, ο δήμαρχος ο κύριος Μαχημάρης και ο κύριος Λέσης, να τα επισημάνουν στο υπουργό. Το πούνε, ξέρετε, η κυρία δήμαρχος εδώ πέρα, η οποία είναι και πρόεδρος της ΔΕΙΑΚ, να έχει φέρει σε μια κατάσταση η οποία δεν έχει προηγούμενο. Δεν έχει προηγούμενο, ωραία. Αυτή η κατάσταση στη ΔΕΙΑΚ. Καταχρεωμένη. Το ζούμε όλοι μας, Γιονέση, καθημερινά. Πάντως να σου πω ότι επειδή εμείς ήμασταν εκεί και ήμασταν έξω από τη σύσκεψη, έγινε σε υψηλός τόνος. Να το πούμε και αυτό. Ήταν υψηλή έτσι η τόνη και από τον Βορρά και από τον Νότο, από τους δύο δημάρχους προς τον κύριο Βορύδη. Εγώ είπα την προσωπική μου άποψη ότι, και το έχω πει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, νομίζω μήνες πριν. Έχω πει ότι μια ενδεχόμενη διάσπαση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Επιβεβαιώνω. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε τη δήλωση του κύριου Βορύδη. Έτσι, για δηλώση. Πάμε να τον ακούσουμε. Τη δήλωση για το θέμα της διάσπασης. Πάμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση για συζητήσεις επί της αρχής, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως, ξέρετε, η δυσκολία στις συζητήσεις συνήθως έρχεται μετά. Δηλαδή κάποιος μπορεί να λέει θέλω να διασπάσω τη ΔΕΙΑ, ωραία, να έχει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ο νόμος το προβλέπει. Ο νόμος λέει ότι άμα ληφθούν αποφάσεις από τους δήμους, τότε προχωράει η διαδικασία αυτή. Βεβαίως υπήρχαν κάτι προθεσμίες. Αν όλο το ζήτημα είναι νομοθετικά να παρατείνω τις προθεσμίες, εγώ αυτό το συζητήσω. Δεν έχω αντίρρηση. Αυτό όμως δεν είναι το πρόβλημά μας. Γιατί από εκεί ξεκινά και αφετηριάζεται μια διαδικασία με την οποία ευλόγως πρέπει να γίνει μια επιτροπή η οποία πρέπει να αποτιμήσει. Τι να αποτιμήσει? Δίκτυα, περιουσιακά στοιχεία, οφειλές, προσωπικό, αποτελεσματική λειτουργία και εν συνεχεία να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο, το τονίζω, τελικώς θα διασφαλίζει ότι δεν θα πληγεί η παροχή υπηρεσίας προς τους πολίτες. Άρα λοιπόν, καμία αντίρρηση. Αν όλη η συζήτηση είναι να δώσω μια προθεσμία για να πάρουν αποφάσεις οι δήμοι, οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν ληφθεί, να τη δώσω. Το δεύτερο κομμάτι είναι το ενδιαφέρον. Το κομμάτι των αποτιμήσεων που πρέπει να φτάσουν σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και αφού ακούσαμε τον κύριο Βορύδη, να ακούσουμε τον κύριο Λέση που τον έχουμε μιλήσει μετά τη σύσκεψη, τι ακριβώς είπε. Πάμε να τον δούμε. Με το να πείσω να πούμε ότι πήραμε το πράσινο φως γενικά και αόριστα, δεν είναι αυτό ακριβώς που βγήκε μέσα από τη σύσκεψη. Πρώτη φορά επί της ουσίας έγινε μια παραγωγική συζήτηση πώς θα μπορούσε να φτιάξουμε ο κάθε δήμος δική του ΔΕΙΑ. Δηλαδή, άρχισε η συζήτηση. Θέλω να πιστεύω λοιπόν η συζήτηση θα βρει αίσιο τέλος εφόσον υπάρχει συνεργασία και των τριών δήμων και του Υπουργείου. Βρισκόμαστε δηλαδή στο αρχικό στάδιο της δημιουργίας νέου ΔΕΙΑ. Ο κ. Βορύδης πριν σε δηλώσει που μας είπε ότι χρειάζεται σύμφωνο γνώμη και των τριών δήμων. Αυτό υπάρχει? Σας απάντησα πρώτη φορά επί στην ουσία, καθίσαμε και διαπιστώσαμε και τις δήμαρχοι ότι πρέπει να συζητήσουμε πώς θα φτιάξουμε ανεξάρτητη ΔΕΙΑ. Μέχρι σήμερα αυτή η συζήτηση δεν είχε γίνει. Δεν θα ψάξω ούτε θα αναλύσω πώς και γιατί δεν είχε γίνει. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν κι εσείς ότι το μήνυμα είναι ότι χρειαζόμαστε κάθε δήμος να έχει τη δική του δημοτική επιχείρηση για να μπορέσει να είναι συνεπής απέναντι στους πολίτες τους, που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι η αρχική συζήτηση σήμερα, όπως εξελίχθηκε, από Δευτέρας θα βρει το μονοπάτια του και το βηματισμό.